Είχαμε ένα θρίλερ χθες το βράδυ στα MAD Awards με τον Sneak. Όταν λέμε MAD, να εξηγήσουμε λίγο και στους τηλεθεατές τι εννοούμε. Θα γίνουν MAD Awards, τα οποία θα μεταβαθούν τηλεοπτικά. Εντάξει, δεν θα έχει αυτόν τον κόσμο. Γίνονται τμηματικά τα γυρίσματα και πηγαίνουν οι καλλιτέχνες και γυρνάνε το τραγούδι τους και οι διάφοροι παρουσιαστές ή καλλιτέχνες και δίνουν τα βραβεία τους. Λοιπόν, τι συνέβη χθες? Έκανε τεστ κορονοϊού, το οποίο τα rapid test βγαίνανε αρνητικά. Θετικά κάποια, θα και το μοριακό και αρνητικό. Θα σου πω ακριβώς λοιπόν τι έγινε. Υπήρξε μια αναστάτωση πραγματικά στα MAD Awards, διότι όταν πήγε να κάνει την πρόβα του ο Sneak, όπως κάθε φορά γίνεται με όλους τους καλλιτέχνες, έκανε κάποιο rapid test. Ένα από αυτά, σωστά, γιατί έκανε συνολικά πέντε, ένα από αυτά είχε αυτό που λέμε μια ένδειξη θετική, ναι, που ήταν κάτι ενδιάμεσο. Τι έγινε λοιπόν? Αμέσως και πολύ σωστά οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν από τη δισκογραφική και την εταιρεία. Δεν μπορώ να τον καταλάβω, τον boy είναι καμφλαρισμένος και ούτε τα μάτια δεν φαίνονται. Διακριτικό μπουφά. Αμέσως λοιπόν οι συνεργάτες του από τη δισκογραφική του εταιρεία τον συμβούλευσαν να πάει στο Μετροπόλιταν, το νοσοκομείο, να κάνει βεβαίως το μοριακό τεστ, το οποίο είναι αυτό που δείχνει ουσιαστικά τι μπορεί να συμβεί, το οποίο και έχει βγει αρνητικό. Και γι' αυτό, όπως μίλησα εγώ με ανθρώπους από το περιβάλλον της δισκογραφικής του εταιρείας, μου είπαν ότι κανονικά ο Sneak την Τρίτη θα είναι στα MAD Awards. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε, να το πω λίγο πιο απλά. Βγήκε ένα rapid θετικό. Εντάξει, από το rapid δεν έχει 100% τη σιγουριά ότι αυτό που δείχνει ισχύει. Και ο άνθρωπος πήρε τι έκανε μοριακό. Σε 24 ώρες βγήκαν τα αποτελέσματα του μοριακού και ήταν αρνητικό. Δόξα τω Θεώ, παιδί. Και να πω και κάτι για το Sneak, θα πάρει το καλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρει καλλιτέχνη. Δεν λέω περισσότερα. Okay. Θα είμαι και εγώ σήμερα εκεί για να απονείμω κάτι μαζί με τον Νίκο τον Κοκλώνη. Δεν είναι για το Sneak, είναι για μια άλλη έτσι, πολύ σπουδαία έτσι, τραγουδίστρια που είναι και πολύ hot αυτή τη στιγμή. Ο Sneak πήρε το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει καλλιτέχνη. Λέει και ο ίδιος, να ξέρει. Και δικαιωματικά. Και μπράβο του για το παιδί, πηγαίνει εξαιρετικά, να πούμε.